κόσμος τώρα συνήθως μαζεύεται στα αστικά κέντρα τα μεγάλα. Εντάξει, δουλειές πιο πολύ εδώ είναι όποιος είναι εδώ με αγροτικά ή πρόβατα, γύρια και τέτοια. Εντάξει, από κόσμο λίγο έχουμε τώρα. Δηλαδή, μόνιμη συνήθως είναι 150-200 το χειμώνα, ενώ το καλοκαίρι μπορούμε να πάμε και στους 600. Φέτος είχε κίνηση και λόγω κορονοϊού ο κόσμος βγήκε περισσότερο φέτος. Κινηθήκανε λίγο περισσότερο, είχαμε κάποιες εκδηλώσεις. Εντάξει, μπορώ να πω το καλοκαίρι ήταν καλά. Τώρα, από κίνηση. Τώρα η κίνηση έχει μειωθεί πάρα πολύ, τα Σαββατοκύριακα υπάρχουν. Σαββατοκύριακα συνήθως πιο πολύ όσοι μένουν Τρίπολη έχουν, και έχουν τη δυνατότητα να έρθουν. Ναι. Από Αθήνα είναι και λόγω της κατάστασης τώρα με τα καύσιμα, με τη βενζίνη, σκέφτεται ο άλλος για να κατεβεί. Και πράγματα και ψώνια και διόδια και είναι τα έξοδα πολλά. Έτσι. Από Ορεινή Κορινθία. Πώς επιλέξατε εδώ την περιοχή? Στην τύχη ήρθαμε. Πώς σας φαίνεται? Ωραία. Ερημιά υπάρχει, αλλά καλά. Εντάξει. Ερημιά είναι εδώ. Μόνο το καλοκαίρι έχει. Πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι, ναι. Εντάξει, καλά περνάμε. Με τις ζωοτροφές, κάτι πρέπει να κάνουν. Με τα τσακάλια. Εσείς ασχολείστε με την κτηνοτροφή? Ο γιος μου. Με την αγροτική παραγωγή. Είναι δύσκολα και εκεί? Πάρα πολύ δύσκολα είναι. Και του φάγανε και πολλά ζώα τα τσακάλια και κοιτάει να αγοράσει για να ζήσει. Πρέπει να υπάρχει... Ναι. Έχουμε την ασφάλεια, το ΕΠΚΑ που πρέπει να πληρώνει το παιδί κάθε μήνα. Πού θα βρεθούν αυτά τα λεπτά να πληρώσουν κάθε μήνα? Και αυτό είχαμε πληρώσει και το ΕΠΚΑ του 21 και επειδή άργησε ο γιος μου να το πληρώσει, το πλήρωσε κάτι άλλο, ταυτότητα δεν ξέρω, και τώρα δεν τον βγάλουν ότι έχει ένα ασφαλισμένος. Λίγα πράγματα. Το καλοκαίρι κάτι είχαμε φέτος. Μας είχε και η καραντίνα λίγο απομακρύνει. Τώρα κάτι γίνεται το καλοκαίρι. Τώρα το χειμώνα σπάνια λίγα πράγματα. Ανεβαίνει κανένα προσκυνητής πάνω στο μοναστήρι. Περνάνε και από το χωριό από την πλατεία και βλέπουμε 5 ανθρώπους αλλιώς στην ερημιά. Όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει με το πάρκο, με την αναρρίχηση, το πάρκο έχουν βοηθήσει καθόλου? Το πάρκο βοήθησε, έγινε καλή δουλειά, το παλεύουν ακόμα εδώ πέρα οι άνθρωποι, εργάζονται, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλό το έργο αυτό. Θα βοηθήσει την ώρα. Θα βοηθήσει βέβαια και καταρχήν όμορφη είναι και ο τόπος εκεί πέρα. Ήταν μια λάσπη, ένα σβούρκος φορά. Τώρα έγινε ένα ωραίο πράγμα, χαίρεσαι να το βλέπεις. Πάνε τα παιδάκια, κάνουν κούνιες και οτιδήποτε τυχά μου. Έχει και πάρκι να αράζουν τα αυτοκίνητα. Είναι πολύ ωραίο. Έχει μόνιμους κατοίκους αρκετούς εδώ η περιοχή? Έχει αρκετούς. Ακριβώς δεν ξέρω πού, αλλά έχει αρκετούς. Έχετε άλλα προβλήματα, αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα με το νερό, με το δικό δίκτυο, τα σκουπίδια? Με το νερό, να σας πω, εντάξει, είναι γενικό ότι ο καλοκαίρι τώρα είχε λίγο μειωθεί, αλλά καλά, τη βόλεψαμε, δεν είχαμε πρόβλημα, ας πούμε. Τώρα με τα σκουπίδια κάπως βλέπω εδώ τα παίρνουν κάτι. Νωρίτερα πριν καιρό μένανε πολλές μέρες, γέμιζε ο δρόμος. Τώρα πάνε καλά πιστεύω. Ρε παιδιά, για να υπάρχει κανείς. Λοιπόν, εντάξει, εδώ η περιοχή είναι αποκλεισμένη γιατί η είσοδος είναι πολύ πιο κάτω. Είναι τυφλό το χωριό. Μόνο το μέλλον, ό,τι έχει το μέλλον, γύρω-γύρω, τίποτα άλλο. Δηλαδή Βιτίνες, Σαλονίστενες, Δημητσάνες, Λεβίδι, αυτό γύρω-γύρω. Ό,τι είναι γύρω στον ουρνό, ακούω του Μενάλου. Εδώ δεν έχει αναπτυχθεί περιοχή. Όχι. Τώρα αυτές οι κινήσεις που γίνονται, το πάρκο. Ποιες κινήσεις? Ποιο πάρκο? Το πάρκο είναι για 5 μέρες. Και ποιος θα έρθει εδώ κάτω? Θα ξεκινήσει όλο την πλατεία, έρθει εδώ κάτω. Εσύ τα πήγαινες? Εγώ δεν πάω. Όχι, δεν είναι καλό. Καλό είναι. Τώρα το χειμώνα είμαστε OK. Το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλοί ξένους. Από το εξωτερικό είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα, τα σκουπίδια, λίγο το νερό, λίγο τα σκουπίδια. Πάντα υπήρχε αυτό το πρόβλημα και πάντα υπάρχει. Είμαστε από την Ορεινή Κορινθία, στην Φαλία. Και έχετε έρθει Βόλτα, ναι, επίσκεψη. Ναι, επίσκεψη. Πώς βλέπετε την περιοχή εδώ? Πάρα πολύ ωραία. Περάσατε και από το πάρκο που είναι σε εξέλιξη εργασίες? Όχι, δεν περάσαμε, ούτε το ξέρουμε. Από εσάς ακούμε. Υπάρχει αρκετή, ιδίως το καλοκαίρι, πάρα πολύ. Το καλοκαίρι υπάρχει πάρα πολύ, πολλοί κόσμος. Τώρα το χειμώνα, εντάξει, έρχονται, ειδικά τις Κυριακές, όταν έχει καλό καιρό, έχουμε πολύ επισκεψιμότητα. Βεβαίως. Έρχονται αρκετοί. Κυρίως από Αθήνα, από πού? Και από Τρίπολη πολύ, και από Αθήνα, διάφορα γκρουπ λεφορία που επισκέπτονται το μοναστήρι, έρχονται πάρα πολλά. Ναι. Οπότε θα έχουν και, την ευκαιρία τώρα. Και αν γίνει ο δρόμος του μοναστηριού που πιστεύω ότι θα ξεκινήσει εδώ σε λίγο,
θα έχουμε πιο μεγάλη επισκέψη ακόμη. Γιατί πάρα πολλοί παίρνουν τηλέφωνο να έρθουν γκρουπ για να έρθουν, αλλά επειδή ο δρόμος δεν φτάνει μέχρι το μοναστήρι και συνήθως έρχονται μεγάλοι ανθρώποι, είναι πρόβλημα. Οπότε αν λυθεί και αυτό το πρόβλημα, θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Προβλήματα υπάρχουν πολλά οπωσδήποτε, αλλά έχουμε και τον πρόεδρο ο οποίος είναι δραστήριος και συνεργαζόμαστε πολύ καλά ο σύλλογος με τον πρόεδρο. Έχουμε κάνει αρκετά έργα και συνεχίζουμε να κάνουμε. Το νερό, το νερό μας το καλοκαίρι δεν φτάνει. Τώρα με ενέργειες του Προέδρου ευελπιστούμε ότι θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Ο δρόμος είναι χαλασμένος. Κάνανε ένα κομμάτι μικρό. Υπολείπεται άλλο ένα κομμάτι ακόμη. Πιστεύουμε και αυτό ότι θα γίνει. Η πρόσβαση δηλαδή είναι δύσκολη. Σε ορισμένα σημεία ο δρόμος έχει καταστραφεί. Από φορτηγά μεγάλα περνάγανε με τις ανεμογεννήτριες και με διάφορους εργολάβους. Έχει καταστραφεί και δεν φτιάξανε. Φτιάξαν τώρα ένα κομμάτι, 2 χιλιόμετρα. Υπολείπεται άλλα 3-4 χιλιόμετρα ακόμη να ολοκληρωθεί. Θα δούμε. Με τα σκουπίδια αντιμετωπίζετε θέμα με τα απορρίμματα? Οπωσδήποτε. Μαζεύονται πολλά σκουπίδια. Δεν έρχονται τακτικά για να τα πάρουν. Είναι ένα πρόβλημα τα σκουπίδια. Αλλά νομίζω είναι ένα γενικό πρόβλημα. Τα σκουπίδια είναι ένα γενικό πρόβλημα.